στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών έπεσε η τιμή του πετρελαίου, καθώ η πανδημία του κορονοϊού συνθλίβει τι τιμέ. Μέσα στην διάρκεια τη ημέρα, η ήδη χαμηλή τιμή στο αργό έπεσε πάνω από 45%. Για κάποιο διάστημα, κινήθηκε για συμβόλαια παράδοση τον Ιούνιο οριακά πάνω από τα 10 δολάρια το βαρέλι. Αλλά ξαφνικά ενδοχρηματιστριακά στη Νέα Υόρκη σημείωσε νέα βουτιά, βρέθηκε μάλιστα να πωλείται και κάτω από τα 5 δολάρια για συμβόλαια παράδοση του Μαου, η πιο χαμηλή τιμή στην ιστορία. Η κατακορυφή πτώση στην αγορά του μαύρου χρυσού επηρεάζει και τα χρηματιστήρια, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κινούνται στο κόκκινο. Έτσι κι αλλιώ, οι προβλέψει για βαθιά ύφεση εξαιτία τη πανδημία του κορονοϊού δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξία στι αγορέ. Η πτώση στι τιμέ του μαύρου χρυσού δείχνει ότι η απόφαση του ΟΠΕΚ να περιορίσει την παραγωγή κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίω δεν έδωσε λύσει στο πρόβλημα. Οι προσπάθειε για να σταθεροποιηθούν οι τιμέ συνεχίζονται. Αλλά αναλυτέ εκτιμούν ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στο έλεος του κορονοϊού, εκφράζοντα φόβου ότι μπορεί να παρασυρθούν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Άλλωστε, το γενικό lockdown στην πλειοψηφία των χωρών του κόσμου, με τι περισσότερε πτήσει να έχουν διακοπεί και τον κόσμο να μην κυκλοφορεί με τα οχήματά του, έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ζήτηση καυσίμων περίπου στο 1 τρίτο σε σχέση με το συνηθισμένο.